Ο κύριος Λέκας, ο κύριος Ισαΐας, ο κύριος Τσιαμπάς, ο κύριος Κωστόπουλος, ο κύριος Σταυρακόπουλος, ο κύριος Παύλος, ο κύριος Καζάκος, η κυρία Μουχτούρη, ο κύριος Μουστόγιανης, ο κύριος Κρυπικίδης. Η κυρία Δημητρίου, ο κύριος Σιβέρης, ο κύριος Αλιξόπουλος, ο κύριος Κουβόπουλος, ο κύριος Γισιώτης, η κυρία Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος, προσήλθε ο κύριος Ζα. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από την Αμαρτία, αλλά τι θα εγκρίνει το σώμα να μην κοιτάζει η κυρία Πράσινη. Εγκρίνει ο Ράφωνα. Αμάρτα, τι θέλετε. Ποιο πέρα θέση. Το πρώτο είναι ότι απουσιάζει ο κύριος Δήμαρχος. Εντάξει, λοιπόν, απουσιάζει ο κύριος Δήμαρχος που έχει ενημερώσει ότι θα καθυστερήσει γιατί έχει κάποια δουλειά στην Αθήνα και θα έρθει αργότερα. Έχω συνεννοηθεί με τον κύριο Κουβόπουλο το θέμα του να συζητηθεί όταν θα είναι εδώ ο κύριος Δήμαρχος. Σωστά, κύριε Κουβόπουλε. Να σας ενημερώσω ότι σήμερα με το άρθρο 7 παράγραφος 10 του κανονισμού Τουρκίας του Δημοτικού Συμβουλίου το να αναπληρώνει νομίμως η αντιδήμαρχος και αναπληρώνει δημάρχη η κυρία Ελευθερία Παπαδοπούλου, η οποία έχει όλα τα δικαιώματα για τις υποχρεώσεις του έγκαιρου Δήμαρχος, προσήλθε ο κύριος Γιανακόπουλος. Συν όμως το γεγονός ότι έχει δικαίωμα ψήφου. Η μόνη διαφορά είναι ότι η κυρία Παπαδοπούλου έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν αναπληρώνεται, κύριε. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τον Δήμαρχο το Δημοτικό Συμβούλιο. Προβλέπεται από τον κανονισμό. Αν το 7 παράγραφο 10 δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά προβλέπεται. Δεύτερον, με ενημέρωσε ο κύριος Γιάννης Αθόπουλος ότι λόγω αντιδημοσιογραφικών με τα τρίτον. Δέχεται όλοι μια επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων σε ΕΒΔΑ θέμα μη απόδοση παροχής τελούς. Παρακαλώ να πείτε σε ησυχία. Κάντε λίγο ησυχία παρακαλώ. Για την οικονομία μπορούν να διαβάζετε την νέα και τώρα μπροστά σας. Και καταπτύτερη και στα πρακτικά. Και κάνετε το πρωτοκόλλο 1. Επίσης, έχετε μπροστά σας μία πρόσκληση του Συλλόγου Επταρισίων για τα μικρά παιδιά Κυριακή 2 Δεκεμβρίου του 12 ώρα 11 η ώρα, δεύτερο γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, τα πάντα φύ για παιδιά άλλων των 4 ετών. Λοιπόν, και θέλω να σας πω κι εγώ κάτι. Είναι τυχοκολλημένη το πρόγραμμα του Αγίου του Αγίου Αθηναία. Είναι τυχοκολλημένο και μπορείτε να το δείτε. Όποιος έχει απορίες, και όποιος έχει απορίες, θα ρωτήσει τον κύριο Κρυσιώτη, ο οποίος έχει απορίες. Λοιπόν, παρακαλώ, οι συνάδελφοι, θέλω λίγο την προσοχή σας. Και έχουμε και φωτογένεια.
Κύριε Σαΐα, παράπονα να κάνει. Θα το δει η διοίκηση και θα σας εκπληρώσει. Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία είναι για τον Γάλα και σωστά. Μπορώ να καταλαβαίνω. Δεν έχει προγραμματίσει. Θα έρθει θέμα. Αν ήταν δημοσιογιά. Θα έρθει θέμα. Θα τοποθετηθεί η κοινή. Γνωρίζουμε πού θα απαντήσω έτσι. Και εδώ θα έρθει θέμα. Λοιπόν, παρακαλώ στο βάθος λίγο την προσοχή σας. Παρακαλώ πολύ. Δεν έχω τελειώσει, κύριε Κωνσταντακούπη. Έχω να σας κάνω μία ανακοίνωση. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι, ότι σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας, με απόφαση καθόλου νόμιμη, υπάρχουν τρεις σημαίες. Σε εμάς υπάρχει η σημαία του, η ελληνική σημαία, η σημαία του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς δεν έχει δικαίωμα, όταν χρησιμοποιεί αυτήν εδώ την αίθουσα, να κάνει εικαστικές παρεμβάσεις κατά το δόγμα. Δυστυχώς, κάποιοι από τους χωρίς, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι, όχι υπεύθυνοι, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν είναι υπεύθυνοι, αλλά από αυτούς που ήρθαν εδώ και χρησιμοποίησαν την αίθουσα, αποφάσισαν να βγάλουν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την πάνε μέσα στην αποθήκη. Γιατί δεν τους άρεσε. Δύο χρόνια που είμαι πρόεδρος, όποιος ζητήσει την αίθουσα την παίρνει. Γιατί έτσι θεωρώ ότι πρέπει να κάνουν. Αλλά πρέπει και αυτοί οι οποίοι έρχονται στο Δήμο και ζητάνε την αίθουσα να σέβονται τον χώρο και να τον αφήνουν όπως ακριβώς τον βρήκαν. Για τον λόγο αυτό θα επικοινωνήσω αύριο το πρωί με την κυρία Γιαμτζίδου και θα της πω ότι από εδώ και πέρα θα σφίξει πολύ το θέμα της παραχώρησης αιθούσης. Η αίθουσα θα δίνεται μετά από έξι και αφού υπάρχει έγκριση πλέον γραμμή και αφού υπάρχει κάποιος υπεύθυνος με ονοματεπώνυμο από το φορέα ο οποίος θα χρησιμοποιεί την αίθουσα και ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος να την παραδώσει όπως την βρήκε. Κύριε Κουβόπουλε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω ονόματα, ξέρω ποιο το χρησιμοποιεί. Δεν το χρησιμοποίησε ένας φορέας. Εγώ επικοινώνησα, μου αρνήθηκαν όλοι, προσήλθε η κυρία Βράχη, μου αρνήθηκαν όλοι ότι το έκανε αυτό, από εκεί και πέρα, άρα πρέπει να γίνεται παράδοση της αίθουσας και παραλαβή της αίθουσας, να γίνουμε λίγο πιο γραφειοκράτες, γιατί υπήρχαν και δύο-τρία μικρόφωνα τα οποία χάλασαν. Πλήρωνα και κάδρα. Λοιπόν, η κυρία Παπαδοπούλου έχει τον λόγο. Ορίστε, κυρία Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ. Την Πέμπτη που υπήρχε στάση εργασίας, μου τηλεφώνησε η κυρία Πελογερά και μου ζήτησε την αίθουσα για το Σάββατο για το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν τις κομματικές εκλογές τους. Μισό λεπτό. Ενημέρωσα λοιπόν την κυρία Καλογερά ότι σε αυτό το κτίριο υπάρχει συναγερμός και ότι από εδώ και πέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δίνεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα Σαββατοκύριακα, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος από τα λίγα άτομα που έχουν το συναγερμό θα πρέπει να έρχονται να τον βγάζουν και να τον βάζουν. Εναλλακτικά προτείνουμε απογεύματα καθημερινές όπου το βράδυ Δημοτική Αστυνομία γύρω στις 10 θα τοποθετεί το συναγερμό. Ευχαριστώ. Εφόσον αναφέρθηκε το όνομα της κυρίας Καλογερά, να σας πω και εγώ ότι επικοινώνησα με την κυρία Καλογερά, την οποία γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, με διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρα τίποτα στην αίθουσα. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω. Την πιστεύω, αντίθετα λέω ότι από εδώ και πέρα θα γίνει πιο αυστηρό το σύστημα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να μπαίνει εδώ μέσα και να αλλάζει την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά δύο τρόπο. Ο κύριος Γιανακόπουλος. Ευχαριστώ. Και μπορείς να το ζητήσεις, θέλω να πω κάτι. Θα κάνουν, αφού μιλήσουν και αυτοί θα κάνουν. Ορίστε κύριε Γιανακόπουλε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί το ζητήσαμε με έτσι δική μας. Και οφείλω να σας πω ότι μπορεί να φέρει μια ταραχή και στη διοίκηση και σε άλλους δημοτικούς συμβούλους, αλλά νομίζω ότι είναι στα πλαίσια μιας δημοκρατίας και μιας συμμετοχής των παρατάξεων στα κοινά και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Θέλοντας όμως με ευκαιρία αυτό να σας πω ότι
αύριο που κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για τον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής και για το ενόψη προϋπολογισμού, μια συζήτηση ή συνέλευση που έπρεπε κατά τη γνώμη μου σε ιδιαίτερα οικονομικά δύσκολες εποχές να κάνει η Δημοτική Αρχή και κατά γειτονιά μάλιστα, για να καταλάβουν και οι δημότες να συμμετέχουν και στις δυσκολίες και στα προβλήματα, αλλά και να πούν τη γνώμη τους οι σύλλογοι και οι φορείς, θα έπρεπε να την κάνει η Δημοτική Αρχή, την κάνουμε εμείς. Και καλούμε βεβαίως μέσα και από το βήμα του εδώ, όποιους θέλουν να έρθουν και να συμμετέχουν, έχουμε καλέσει όλους τους φορείς της πόλης, τους συλλόγους. Και νομίζω ότι αν κάποιος αισθάνεται, είτε ανεξάρτητος είτε κοντά, να αναφέρει τη φωνή του σε αυτές τις δύσκολες εποχές, είναι καλεσμένος να έρθει αύριο και να καταθέσει την άποψή του. Και πάλι σας ευχαριστώ για αυτή την αλλαγή που κάνετε και συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ο κύριος Γκυζιώτης έχει κάτι να πει. Να σχολιάσω λίγο το θέμα αυτό τώρα, Παβελές, Πρόεδρε. Και εγώ πολλές φορές το ζητήσω. Θεωρώ ότι οι δημοτικοί φόροι, οι δημόσιοι φόροι, δεν μιλάμε τώρα για το γραφείο του τάδε συμβούλου, ας πούμε, το, να πάμε να κάτσουμε να συζητήσουμε, έτσι, αλλά η αίσθηση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα σχολεία, τα κέντρα, σπίτια πάνω, ή έξω ή μέσα χώροι, ας πούμε, στη στιγμή που δεν υπάρχει διαδικασία άλλη δράση λειτουργία δημοτικών οργάνων, ξέρω εγώ, τα σχολεία, τα νοσοσχολεία εννοείται κλπ. Πρέπει να διατίθεται, να εξυπηρετείται. Δηλαδή για κάθε έμπλεκτο λόγο, ενό συλλόγου, ενό φορέα, πολιτικού ή όχι, να κάνει μια σύσκεψη. Όλες τις συσκέψεις, συζητήσεις ή οτιδήποτε άλλο είναι προς όφελος. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κατακριθεί. Και δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνει τώρα θέμα, α πούμε. Έχω τη γνώμη ότι πάντα θα έπρεπε να υπάρχει ένα συμπέρασμα και μια αίτηση απλά. Όλες δηλώσεις σεβασμού του πόρου ή δηλώσεις μετανοίας, α πούμε. Απλό είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το τραγικοποιούμε. Και το δεύτερο είναι και το παρέκαψη πολύ γρήγορα. Εδώ η αίτηση του Σωματείου της Καθαριότητας είναι από 2 δεκάτου. Δηλαδή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει κλείσει άλλο από μήνα, ας πούμε. Δεν πρέπει να πει κάτι το Προεδρείο γι' αυτό. Όταν έχετε μια αίτηση για να μπει θέμα για συζήτηση και λέει ότι τις ώρες που εσείς κάνετε συμβούλιο εμείς εργαζόμαστε και δεν προωθούμε εδώ να το υποστηρίξουμε. Ή εν πάση περιπτώσει και αυτό ακόμα θα μπορούσε να λυθεί. Αν έχει ώστε να μπει στην εμεσαιρετική, κάποιο να έρθει. Να έρθει ο πρόεδρο, ξέρω εγώ, και κάποιο που δεν το πρωί. Δεν ξέρω τα ωράρια των παιδιών πότε είναι. Δεν έχει περάσει ο χρόνο που απαιτείται, α πούμε, το Προεδρείο να το λάβει υπόψη. Ή θα μπορούσε να πει: έχουμε απαντήσει προφορικά ή εγγράφο, όπω προφανώ κάτι έχει να μα πει ο Δήμαρχο κλπ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε εντάξει, μόνο να το δούμε κι αυτό. Ωραίο αυτό. Για μερίδα των εργαζομένων που τραβάνε και ιδιαίτερα προβλήματα στη δουλειά τους, δυσκολίες και επιπλέον δυσκολίες, θα λέγαμε. Ο κύριος Κουμπόπουλος έχει κάτι να πει. Απάνω σε αυτό που είπατε εσείς, κύριε Πρωτό, κύριε Σπιχιώτης. Ναι, να δίνονται οι αυτές, αλλά να δίνονται και να παρατηρούνται το όπως παραλαμβάνουν. Και αν αρχίσουμε και εδώ, και ξέρω εγώ τώρα, το είπα προηγουμένως, αν αρχίσουμε να παίρνουμε πράγματα, ό,τι πράγματα είναι αυτά, ή να κρύβουμε σημαίες να κάνουμε, δεν ξέρω ποιος θα κάνει, αλλά από μόνα του δεν πρέπει. Κάποια χέρια μπαίνουν και αρπάζουν. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ναι να δίνονται, ναι με όλους. Δηλαδή, ό,τι χάνεται από εδώ και ό,τι κρύβεται, ξέρω εγώ, είναι λεφτά του λαού της Αγίας Παρασκευής. Έτσι, δεν μπορεί να έρθει το καθένας, όποιος είναι, εγώ δεν κατηγορώ. Όποιος είναι αυτός, δεν μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να λέει εμένα δεν μ' αρέσει η μέαφη, πάρ' την πέτα. Με δεν μ' αρέσει η φάτσα αυτού, πάρ' τον πέτα. Ότι είναι έτσι. Δεν μπορεί το κατάστημα, πρέπει να το σέβεσαι. Είναι σπίτι που πρέπει όπως λέει σε ένα φιλοξενούμενο στο σπίτι σου. Ναι, δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Αλλά πρέπει, και καλά έκανε ο πρόεδρος. Πρέπει ο φιλοξενούμενος να σέβεται αυτό που το φιλοξενεί. Η κυρία Παπαδοπούλου έχει τον λόγο. Το θέμα δεν είναι μόνο. Θες παρακαλώ κάτι λίγο εισαγιά. Σαφώς και πρέπει οι δημοτικοί χώροι να παρέχονται στα σχολεία, σε συλλόγους και φορείς. Όμως θέλω να επαναλάβω κάτι, ότι δεν είναι δυνατόν μέσα στο Σαββατοκύριακο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πάλι, και ξέρετε τη στενότητα, να έρχεται κάποιος να βγάζει το συναγερμό, να βάζει το συναγερμό. Υπάρχει μια πρακτική δυσκολία τις καθημερινές μέρες, σαφέστατα και γίνεται. Από εκεί και πέρα μπορούν να πάρουν ένα σχολείο όπως νομίζω η παράταξη του κ. Γιαννακόπουλου. Αύριο έχουν στο δεύτερο σχολείο για τα Σαββατοκύριακα δηλαδή. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζώνη.
το θέμα με το ρατό υπηρεσία. Αυτό. Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε ο κύριος Κωστόπουλος να πει δύο κουβέντες και να το πάρει στο επόμενο. Το ζήτησα, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Θα μιλήσετε. Λοιπόν, ο κύριος Κωστόπουλος και μετά άλλοι. Να απαντήσω επί του θεματός. Μισό λεπτό, να καταλήξω τον πίνακα, τον κατάλογο. Ο κύριος Τσιαμπάς, δηλώσεις. Ο κύριος Αρκουνάς. Παρακαλώ, ποιο θέμα. Δεν είναι θέμα για τη σύνθεση. Όχι, να ανοίξε μια άλλα. Για ποιο θέμα. Για την αίθουσα. Έκανα μια δίχουσα κάρτη στις δηλώσεις. Λοιπόν. Μην με μπερδεύετε και ξεχάσω κανέναν και έχουμε ιστορίες μετά. Λοιπόν, ο κύριος Κωστόπουλος, ο κύριος Τσαμπάς, ο κύριος Άρκουλας, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, κάντε παρακαλώ λίγο ησυχία. Ο κύριος Κουρκουλής. Ναι. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Δεν υπάρχει άλλο. Ορίστε κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κωστόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την επιστολή που έχετε φέρει εδώ πέρα το Σωματείο της Καθαριότητας. Θέλω να πω ότι το λόγο θέμα το είχα επιμεληθεί εγώ προσωπικά με το γάλα. Υπήρχε λοιπόν μια λάθος διατύπωση στην Επιτροπή της Οικονομικής, στην Οικονομική Επιτροπή. Διορθώθηκαν τα πρακτικά. Φτιάξαμε τη σύμβαση. Περιμένουμε τώρα από την ανάδοχο εταιρεία να φέρει την εγγυητική επιστολή και θα υπογράψει ο Δήμαρχος και ο εν λόγω ανάδοχος και μετά η Επιτροπή Παραλαμβής θα παραλάβει τα γάλα. Έχει τελειώσει δηλαδή το θέμα. Πρέπει δηλαδή να έρθει η εγγυητική επιστολή και τα γάλα τα μετά παραδίδονται. Τόσο λίγο έτσι. Είναι έτοιμη η σύμβαση. Για τα ίδια ατομική προστασία. Για τα ίδια ατομική προστασία, η τεχνικός ασφαλείας του Δήμου είχε κάνει μια μελέτη, στην οποία θέτονταν υποθέσεις ποιοι δικαιούνται τα είδη προστασίας. Αυτή μετά παρελήφθη αρχές Σεπτεμβρίου, πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. Και ξεγύρισε πρόκειτο με οδοτικό διαγωνισμό. Εξίσου με τη δικιά μου επίβλεψη, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Έχει δημοσιευτεί η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζει και την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός. Έτσι. Θα γίνει την άλλη Παρασκευή και μετά θα ακολουθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου αυτά να παραλυθούν. Αν είναι δηλαδή να τις αναφέρω. Με το που γίνει ο διαγωνισμός, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει το πρακτικό του τελικού μειοδότη. Αυτό θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, θα αναρτηθεί στη διάβγεια και μετά η Επιτροπή Παραλαβής θα παραλάβει τα είδη προστασίας. Τελειώνει δηλαδή για αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί δεν θα τελειώσει. Ότι ανέλαβα πρώτη εβδόμου η μελέτη τεχνικού ασφαλείας. Παρελήφθη αρχές Σεπτεμβρίου και έκανα τις ταχύτερες διαδικασίες προκειμένου να τα λάβουμε τώρα και όντως ο διαγωνισμός γίνεται την άλλη εβδομάδα. Όπως προβλέπει ο Γιάννης, κάτσε Γιάννη. Πώς ήρθε η επιστολή εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιαμπάς. Είναι από δύο μηνών. Κύριε Κουμπόπουλε, είχα ενημερώσει. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιαμπάς. Απευθυνόμαστε σε ένα παράπονο. Ορίστε κύριε Τσιαμπά, μην κάνετε διάλογο παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ειλικρινά κάνετε διάλογο. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο Αντιδήμαρχο. Ορίστε κύριε Αντιδήμαρχο. Αγαπητοί συναδελφοί, δεν είχα σκοπό να ενοχλήσω το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα το οποίο θα σας πω μετά. Αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζω καθημερινά, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω και να ζητήσω τη βοήθεια όλων, αλλά και ιδιαίτερα και του τύπου ηλεκτρονικού κέντρου. Θα σας διαβάσω μια επιστολή που πήρα από τον ανάδοχο του έργου Συντηρήσεις Επισκευές, Βελτιώσεις και Εξοπλισμός Υπαίθριων Χώρων και Παιδικών Χαρών, έτους 2012. Λέει, σας ενημερώνω ότι μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαμε στην παιδική χαρά του οδού Αρκαδίου Παπαντονίου στα πλαίσια του έργου, που εκτελούμε με την 5-12 εργολαβική σύμβαση, τμήμα της περίφραξης και πιο συγκεκριμένα ολόκληρη πλευρά που βρίσκεται προς την πλευρά της οδού Αρκαδίου, έχει αποκοπεί και χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Επίσης, σας αναφέρουμε ότι άγνωστοι έβαλαν από τη θέση τους δύο κάδους απορριμμάτων,
που είχαμε επισκευάσει και παρατοποθετήσει την Παρασκευή 23 Ενδεκάτου του 12 στην πλατεία Τσακού. Θέλω να πω το εξής. Ενημερώθηκα για το συγκεκριμένη παιδική χαρά. Με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν ότι όλη η πλευρά από το κάγελο έχει πέσει. Αυτό δεν έγινε ούτε από παίξιμο παιδιού που εντάξει ένα παιδί ότι και προβλάβει να προκαλέσει στο αντιλαμβάνομαι θα με επισκευάσει. Ήταν σκεμμένες ενέργειες. Ακόμα πιο σκεμμένη ενέργεια μπορώ να τη χαρακτηρίζω και απαράδεκτη από κάποιους συμπολίτες, δεν ξέρω από ποιους. Όπως ξέρετε, μετά την ανατίναξη και την ληστεία του ITM στο Τζακό, αφού την ξυλώσαμε όλοι, αλλάξαμε και την πέργολα γιατί ήταν επικίνδυνη, διότι ήταν έσπαση σχεδόν ολόκληρη. Την αλλάξαμε, κάναμε καινούργια. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι σε αυτή βάλανε χέρι και ήδη έχουν σπάσει δύο ξύλα. Έφτιαξε, πάμε σε κάθε παιδική χαρά, πριν πάει ο εργολάβος, πάμε με τον αρμόδιο μηχανικό. Και είναι και αυτός παρουσία και του λέμε τι θα κάνει. Δηλαδή είναι ο μηχανικός, επιβλέπω μηχανικός και του λέμε τι θα κάνει. Του είχαμε λοιπόν πει να κάνει κάποιες επισκευές. Αυτές λοιπόν τις επισκευές που έκανε, τις έφτιαξε την Παρασκευή πότε ήταν 23, σήμερα τις βρήκαμε κατεστραμμένες. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Το καλοκαίρι, όταν είχαμε τα προβλήματα στην πλατεία Αγίου Ιωάννου, που εμποδίζανε και ενοχλούσανε τους γείτονες, τα λεγόμενες πάρτι των νεαρών, παίρνανε ρεύμα, σπάζουν τις πόρτες από τα πύλα, παίρνουν ρεύμα από τα πύλα και είναι επικίνδυνος που το δει και κανείς. Είχαμε φτάσει ακραίες καταστάσεις δηλαδή, από κάποιους κατοίκους και μάλιστα μεγάλους ανθρώπους και με απειλέτια τη ζωή του να κοιμηθώ. Κάποιος πήγε λοιπόν το βράδυ εκεί και έκανε μια περιπολία, μια συζήτηση μεταξύ των παιδιών. Μιλάμε για παιδιά 20, 21, 22. Μεταξύ αυτών ήταν και δύο μεγάλοι. Πάνω από 50-60, ο ένας ήταν και κοτσιδάκι. Έτσι το περιγράφει. Κουράκι. Κοτσιδάκια. Ένα λοιπόν, μεγάλο, δύο ήταν μεγάλο. Όταν του είπανε, μα γιατί μας εμπονοχλείτε, γιατί μας δημιουργείτε πρόβλημα, είμαστε εργαζόμενοι, αύριο το πρωί εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε πρωί να πάμε στη δουλειά μας. Γυρνάει λοιπόν ο συγκεκριμένος κύριος και λέει, αντίσταση, καταστροφή. Αυτό είναι με αποτέλεσμα. Παρότι είχαμε φτιάξει το συντριβάνι του Αγίου Ιωάννου, το οποίο ήταν δεν ξέρω πόσο καιρό ήταν. Καταστρέψανε την αντλία που πετάει το νερό στο αγροπατήριο που έχει και αν ξέρετε στην πάνω-πάνω και στην αποχέτευση μέσα του, επειδή βρώμησε και πήγαμε να το καθέσαμε και δεν μπορούσαμε, βρήκαμε 7 κουτιά μπύρα στην αποχέτευση στριμωγμένα και 5 μπουκαλάκια νερού γεμάτα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Παρακαλώ και τη βοήθεια των μέσων και εσάς. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να πείσουμε αυτά τα παιδιά. Τους βλέπουμε τι ενδιαφέρον είναι. Λοιπόν, να τα ξέρει, κύριε Τσιαπαρακά. Προσπαθούμε να ακούσουμε με το ζόρι. Μιλάτε πίσω. Μιλάτε πίσω. Εντάξει, έλα τώρα. Βλέπουμε την παράταξή σα τη σοβαρότητα. Μια προσπάθεια. Προσπαθούμε να ακούσουμε και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι αυτό είναι. Φιλέσμο. Μια προσπάθεια λοιπόν από όλου όπου βρισκόμαστε, σε όποια συνάντηση, σε όποια συγκέντρωση με νέα παιδιά, γιατί δεν νομίζω ότι το κάνουν και μεγάλοι, να σταματήσουν τις καταστροφές της δημόσιας περιουσίας, διότι τις πληρώνουμε όλοι. Δηλαδή τις πληρώνουν οι γονείς τους, πληρώνει ο κάθε φορολογούμενος, πληρώνουν οι δημότες. Και δεν κερδίζουν και τίποτα με τις καταστροφές. Μπορούν να βρουν άλλο τρόπο αντίδρασης και να αντίδρασης και όχι με την καταστροφή. Το λόγο έχει ο κύριος Σάρκουλας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω όλους, σε όλο το σώμα, αν δεν σας έχουν έρθει προσκλήσεις, το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Ανεργειακού Κολεγίου, είναι η συνάντηση χωροδιών. Θα χαρούμε να παρευρεθεί. Μόνο το Σάββατο μας έχουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Επειδή είμαι υπεύθυνος πρόεδρος της ΔΕΠ, ήθελα να ενημερώσω που θέτηκε θέμα για τα σχολεία ότι η Δημοτική Αρχή έχει τη φιλοσοφία όλα τα σχολεία ανοιχτά, όλο το 24ωρο, για όλο το λόγο της Αγίας Παρασκευής. Και η δική προσωπικά φιλοσοφία ακόμη περισσότερο.
αλλά υπάρχουν κάποια πλαίσια. Πλαίσια είναι, Σαββατοκύριακο φύλακα δεν έχουμε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε στο σχολείο ποιος θα δει, ποιος θα κλείσει. Ούτε μπορούμε να πούμε έλα τόσο κάτι να δει, να ανοίξεις. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Δηλαδή πρέπει να περιοριστούμε στις μέρες που θα έχουμε ανθρώπους. Δεύτερον, λίγο σεβασμός, αν θέλετε. Δεν μπορεί να βγει πρώτα η αφίσα και την άλλη μέρα να έρχεται η αίτηση παραχώρηση του άμπιου χώρου. Σεβασμό στους διευθυντές που στέλνετε την αίτηση. Για πολλούς. Τώρα όχι, δημάρχε σε παρακαλώ. Μη με ξαναγκάζετε να πω πράγματα που δεν γίνεται για εσάς και γενικά μιλάω, δεν θα είναι δικές. Μετά, πάμε στο διευθυντή. Δεν του λέμε, είσαι υποχρεωμένο να το δώσει το σχολείο του λαού. Το κάνει στην αίσθηση, σε παρακαλώ, καλά συνέβησε. Αυτό γίνεται, κύριε. Και που λένε τα διευθυντέ, έχουμε σε δύσκολη θέση. Σα παρακαλώ, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Σε όλε τι κομματικέ οργανώσει, σε όλου του πολίτε, σε όλου του συλλόγου. Έχω την αρχή, η αρχή όλη τη παράταξη είναι η χώρη να διευκολύνει τον τόπο. Και κάτι άλλο. Λέμε 6 με 9 και πάμε 11. Τι ξανακάζει το φύλακα στο λέει 10 η ώρα, περιμένει. Να κρατάμε τους όρους. Και το κυριότερο καθαρί. Δεν είναι οι καθαρίστρες, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλες καθαρίστρες να πληρώνουμε. Πάρα πολλοί, ειδικά στις τουαλέτες, είναι το χαμός τα πάνε την άλλη μέρα οι καθηγητές και οι μαθητές. Σας παρακαλώ, καλοπαραίτητα μιλάω, σεβαστείτε, είναι πολιτισμός. Σε να σεβασόμαστε τον χώρο που συμβουλούμε. Εγώ είμαι ανοιχτός για τα πάντα. Όλα να τα δώσουμε. Αλλά να σεβόμαστε και τους φύλακες που έχουν ωράριο, τους διευθυντές μας και την καθαριότητα του κοινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντοκόπουλο, το λόγο για κύριε Κρητικίδης. Δεν το πω γενικά όταν άνοιξε το θέμα για τα γάλατα, γιατί θεώρησα ότι δέσμευσή σας κύριε Πρόεδρε, ότι θα έρθει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν αφορά μόνο για τα φετινά γάλατα και είδη ατομικής προστασίας. Αφορά και σε προηγούμενα χρόνια, που το τελευταίο χρόνο είμαστε και εμείς διοίκηση. Πρέπει να έρθει σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και γι' αυτό δεν τοποθετηθήκαμε. Μάλιστα. Ο κύριος Γουργούλης έχει τον λόγο. Ευχαριστώ. Καλευθήκατε. Ο κύριος Αλεξόπουλος έχει τον λόγο. Μόνο λίγο σε ερωτήσεις θα κάνουμε. Θα κάνουμε στην κυρία Αντίδη. Εγώ κύριε Πρόεδρε, σχετικά με αυτό που είπατε για τις αίθουσες, επειδή το έχω περάσει και από εσάς προσωπικά, αυτή τη στιγμή υφίσταμε μια ομερτά, εδώ και κάποιοι μήνες δεν μου δίνεται την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς κάτι πρόβλημα έχετε μαζί μου, γιατί αυτό έγινε με μένα και με τον Αλέξανδρο Μουσογέννη, είχε γίνει και θέμα κιόλας. Απευθυνόμαστε ότι είστε ο μόνος Δημοτικός Σύμβουλος για τον οποίο ήρθε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Άνοιξε την αίθουσα, σας βοήθησε να κουβαλήσουμε τα τρόφιμα μέσα και μετά σας βοήθησε να τα βγάλουμε και έξω. Επειδή είπατε ότι σας κυνηγά. Λοιπόν, ο μόνος. Σε καμία άλλη παράταξη δεν έχω βοηθήσει τόσο πολύ. Ορίστε. Και τι απαντάτε τώρα, έχετε τον λόγο. Σας θυμίζω κάτι. Ο κύριος Τσιαβάς, ορίστε κύριε Τσιαβάς. Ορίστε κύριε Τσιαβά. Έχω δώσει τον λόγο μετά. Ορίστε κύριε. Για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Πράγματι έγινε κάποια κλοπή. Χρησιμοποίησαν σκάλα και μπήκαν μέσα στο ιστό χώρο της αυτοεπιστασίας και πήραν κάποιες πινακίδες, αλλά δεν ήταν άνθρωπο για 500 έτσι. Αυτό είναι πολλές. Καλώς. Πώς ήταν η γεστή. Όχι έτσι, ένα νούμερο. Κύριε Μεξό, μισό λεπτό. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό επί προσωπικού και μετά μπαίνουν στη μέση αδιάταξης. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση διατηρητέου κτηρίου ΕΜΟ 76 για βάσιο. Θα εισηγηθεί η αντιδήμαρχος κυρία Παπαδοπούλου. Πρωτού εισαχθεί το θέμα. Ναι. Από κάτι. Ορίστε κύριε Κουρκούλη, της διαδικασίας. Γιατί, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, γιατί έχουμε λάβει μια εισήγηση από τον κύριο Δήμαρχο, αναφέρει μέσα κάποια στοιχεία
όπως από το σώμα εκτιμητών, από την τεχνική, τα οποία δεν τα έχουμε. Τα οποία δεν τα έχουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το σωστό και το πρέπει είναι ότι ο κάθε δημοτικό συμβούλιο πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία για να τα εκτιμήσει και για να μπορεί να πάρει μια αποφασίσει. Γιατί έτσι, αν δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν μπορεί να κάνουμε. Εγώ το βάζω στο διάλογο. Το λόγο έχει ο κύριος Αλεφαντής. Ορίστε, κύριε Αλεφαντή. Κύριοι συνάδελφοι, έχω την αίσθηση ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης απαξίας που υπήρχε στη χώρα μας δεν φρόντισαν όσο θα έπρεπε τουλάχιστον για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι υποχρέωσή μας αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται και η χώρα και ο Δήμος ιδιαίτερα, να μεριμνήσουμε όσο το δυνατόν να αξιοποιηθεί η περιουσία του Δήμου, ώστε να δημιουργήσουμε έσοδα για το Δήμο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του σκεπτικού, ζητούμε τη λήψη απόφαση για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Ρουμνού 76. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει στην αδιαφιλονίκητη την κυριότητα νομή και κατοχή του, ακίνητο επί της οδού Ερμού 76 και Αγίας Ειρήνης 29 στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο περιλήφθη στην κυριότητα του Δήμου. Κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 23.46 αδιαιρέτου και κατά ψηλή κυριότητα σε ποσοστό 17.46 αδιαιρέτου από δωρεά του Γεωργίου Διαβάση με τις διαθήκες που άφησε ο πέθανε ο ευεργέτης Διαβάσης στις 9 Τρίτου 64. Λοιπόν, κατά πλήρη κυριότητα ήδη και κατά πλήρη δικαίωμα επικαρπίας με τις διατάξεις των προαναφερθέντων διαθήκων σε συνδυασμό με τα υπαριθμών 616 τετάρτου 8 και 608 6 5 του 8 συμβολιογραφικά έγγραφα της συμβολιογράφου Αθηνών Γαβριέλας Καβαλίκα παρέτηση των επικαρποτών κτλ. Το εν λόγω ακίνητο μπαίνω στα σημαντικά. Έβαλε ο κύριος Λουδούης, έβαλε ένα θέμα διαδικαστικό πριν. Ακούστε με να σας πω. Τώρα μπαίνει στην ουσία όμως. Όχι, δεν μπαίνω στην ουσία. Ακούστε με και θα σας πω. Επιτρέψτε. Εμείς η πρόταση μας είναι να μην συζητήσετε το θέμα γιατί δεν μπορεί να συζητήσει. Επιτρέψτε. Αν θέτετε θέμα επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας έδωσε ο κύριος Γουργούλη. Επί της διαδικασίας έδωσε ο θέμα ο κύριος Γουργούλη. Έχει τεθεί θέμα ήδη διαδικαστικό, ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση. Καταρχήν είναι μια απόφαση χωρίς να έχουμε κάποια στοιχεία συγκεκριμένα από κάποιους φορείς. Γιατί αν θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να το μισθώσει, μετά δεν ξέρουμε αν θα ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο τους όρους τους μήνες, το ποσό της μήνες. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν το βάζουμε και στην ουσία. Παρακαλώ, προτείνω στο σώμα. Το θέμα, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, το θέμα έρχεται διαφορετικό τώρα από ό,τι προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν το θέμα. Ανοίξτε το μικρόφωνο, κύριε Φετική. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν διαφορετικό το θέμα. Έλεγε καταλήφθη καταρχήν απόφαση για την. Το ίδιο συζητάμε. Όχι, δεν συζητάμε το ίδιο. Τώρα μιλάμε για όρου, μιλάμε για προϋπολογισμού. Όχι, δεν μιλάω για όρου. Μα αφού τα λέει εδώ πέρα. Τα λέει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σα παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο. Παρακαλώ, επιστρέψτε μου οι όροι. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο καλούμασταν να πάρουμε καταρχήν απόφαση για την εκμείωση του αυτοκινήτου. Τώρα, όχι, τώρα καλούμαστε δύο πράγματα να αποφασίσουμε. Να αποφασίσουμε για την εκπίστωση για 25 χρόνια και να δημοσιευθεί διακήρυξη σε εφημερίδα των Αθηνών. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Όχι, δεν προβλέπει ο νόμος. Άλλο έπρεπε να εγκρίνουμε τους όρους διακήρυξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιτρέψτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Κριτική, μισό λεπτό. Είναι διαφορετικό το θέμα όπως καλείται σήμερα από την προηγούμενη φορά. Και πρέπει να διευθυνθεί πριν συζητηθεί το θέμα. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα χωρίς να έχουμε τα στοιχεία. Επί της διαδικασίας έχει στήσει ο κύριος Αλεξόπουλος. Μισό λεπτό, κύριε Γιανακόπουλο. Σε αυτό το σημείο που είπατε ότι πράγματι οι προηγούμενες διοικήσεις δεν αξιοποιήσουν μια περιουσία, θα συμφωνήσω μαζί σας. Με δύο παρατηρήσεις μόνο για να καταγραφούν. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι μια νοοτροπία που χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οτιδήποτε εμπλέκει έναν ιδιότητα που μας φέρνει έσοδα,
να μην είναι καχύποπτο και υπολείψιμο από την πρώτη στιγμή. Αυτό είχε και ο Σκότς και ο κ. Σιδέρης και εγώ και από τη λογική του να μην εισπράττει ο Δήμος αρκεί να μην χαρακτηριστώ εγώ ότι έχω κάνει κάτι, το αφήναμε στην άκρη. Το πρώτο που πρέπει να δω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω και θα καταλήξω, γιατί δεν θέλω να προσωπεί. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι θα σας πω δύο πράγματα. Την προηγούμενη φορά έκανα μια προσπάθεια. Σας παρακαλώ, δεν ακούμε. Που αν μη τι άλλο, το ότι βρήκαμε τους κληρονόμους 85 και 90 χρόνων και πήραμε την πλήρη κυριότητα, έτσι ώστε τώρα δεν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη αυτών, αλλά μπορούμε μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο ό,τι θέλει να το κάνει. Να το καταγράψετε, κάναμε μια προσπάθεια. Θα το έλεγα. Αυτό που θέλω όμως να πω σήμερα είναι ότι πέρα από τα γραπτά κείμενα που πήραμε ένα διαφορετικό την προηγούμενη και αυτή τη φορά, αυτό που πρέπει, αν το περιγράψετε, ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε μία κατεύθυνση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι θα το κάνουμε αυτό, δηλαδή να αποφασίσουμε ότι θα το νοικιάσουμε και ο νοικιαστής θα το φτιάξει, να αποφασίσουμε ότι θα το πουλήσουμε, κάτι να αποφασίσουμε, και βγάλουμε μία επιτροπή διαπαραταξιακή, γιατί υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, για να μας φέρει σε μια πιο εμπεριστατωμένη ή πιο διάφανη μορφή, να δούμε τα κληροδοτήματα, να επικοινωνήσουμε τις μελέτες, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να αξιοποιήσουμε τους όφελους του Δήμου. Σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορούμε να συζητήσουμε, νομίζω, τάξη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Λεφαντή, θέλω να σας παρακαλέσω, μην απαντάτε. Θα τεθούν τα θέματα της διαδικαστικής πρότασης. Εγώ η διαδικαστική πρόταση είναι, αν πάμε σε μια τέτοια λογική, να πει τις πρώτες σκέψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε απαραίτητα πρέπει να αξιοποιηθεί, ναι. Και σε ποια κατεύθυνση. Και να δούμε μια επιτροπή η οποία θα μας το διασφαλίσει πλήρως και το φέρει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να κάνουμε ούτε τους οικονομολόγους, ούτε τους δικηγόρους, ούτε οποιοδήποτε επαείοντα και ειδήμονα, αλλά να μας φέρει μια πρόταση και να το ψηφίσουμε και να αποχωρήσει και να βγει τότε στην αποφασία. Το λόγο έχει τη διαδικασία ο κύριος Σιδέρης. Ορίστε, κύριε Σιδέρη. Είναι και ερώτηση της διαδικασίας. Το θέμα αυτό δεν πρέπει απαραίτητο να περάσει από Οικονομική Επιτροπή. Αφήστε με να τελειώσω. Να απαντήσει ο κύριος Σιδέρης. Μισό λεπτό. Άλλος επί της διαδικασίας έχει κάτι. Ο κύριος Λέκας. Ορίστε, κύριε Λέκα. Καλησπέρα σε όλους. Για να θυμίσω στον κύριο Χρυτικίδη, έχω μπροστά μου την πρόσκληση της 421η Εντεκάτου που λέει σαν τρίτο θέμα, λήψη απόφαση για την αξιοποίηση για την διατηρητέο κτηρίου Ερμού 76. Και σε αυτήν εδώ 41, η σύγκριση. Σας παρακαλώ, γιατί κάνετε διάλογο τέλος πάντων. Το θέμα ήρθε διαφορετικά από το προηγούμενο. Γιατί μιλάτε, κύριε Κριτική, σας παρακαλώ. Εγώ σας διαβάζω. Όχι ξανά. Μισό λεπτό. Ετέθησαν τα θέματα της διαδικασίας. Παρακαλώ τον κύριο Αλεφαντή να απαντήσει επί της διαδικασίας. Μην πείτε, κύριε Αλεφαντή, σας παρακαλώ στην ουσία. Να ξεδιαλύνουμε το θέμα, νομίζω έκανε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μία πρόταση και σας είδα ότι συμφωνείτε. Ορίστε, κύριε Αλεφαντή, έχετε το λόγο. Εάν με αφήνατε να τελειώσω, καταρχήν θα έλεγα ότι όντως ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του διαβασίου έγινε επί Δημαρχίας Γιαννακόπουλου. Το οφείλω να το πω. Διότι είχαμε θέματα με άλλους συγκληρονόμους κτλ. Πρώτο. Δεύτερο. Είναι ακριβώς το ίδιο θέμα που ζητούσα και την προηγούμενη φορά που το αναβάλαμε, με τη μόνη διαφορά ότι για την καλύτερη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να έχουν καλύτερη ενημέρωση οι σύμβουλοι, έβαλα περισσότερα στοιχεία για το κτίριο. Δεν αλλάζω σε τίποτα αυτό που ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά θεώρησα ότι η προηγούμενη εισήγηση δεν ενημέρωνε καλά τους συναδέλφους και κάθισα με τη δικηγόρο του, την κυρία Κλαπαδάκη, την νομική σύμβουλο του Δημάρχου, κάναμε μια πιο ευρύτερη, αν θέλετε, εισήγηση για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ενημερωθούν καλύτερα. Δεν αλλάζει σε τίποτα αυτό που ζητάω. Όσον αφορά το τελευταίο που είπατε, κύριε Γιαννακόπουλε, θα πάμε σε Οικονομική Επιτροπή. Και εκεί πλέον θα έχετε όλη την... όταν θα πούμε στο διαγωνισμό, θα πάμε σε Οικονομική Επιτροπή και εκεί θα συζητηθούν όταν θα γίνει ο διαγωνισμός, το πώς και το γιατί. Δηλαδή θα έχουν τη δυνατότητα οι παρατάξεις να το συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα. Τώρα, τα υπόλοιπα θα μου επιτρέψετε, και δεν μιλάω για σας και για την κυρία, επιτρέψτε. Θα μου επιτρέψετε ότι τα υπόλοιπα είναι προφάσεις αναμαρτίες. Ακούω τώρα διάφορες τρίχες κατσαρές. Τίποτα. Δεν θέλουν κάποιοι εδώ να προχωρήσουν τα θέματα. Εντάξει.
Ας το πούνε και στο δηλώσουν. Δεν μιλάω για σας, κύριε Γιάννακόπουλε. Προς Θεού, η ομιλία σας συνέβαλε πάρα πολύ στην ομαλοποίηση κουβέντας. Αφήστε με να τελειώσω την εισήγηση και είμαι εδώ να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή ζητάμε την καταρχήν έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες για την αξιοποίηση του ακινήτου. Ορίστε, όχι, παρακαλώ, όχι άλλο. Συνεχίζεται, κύριε Αλεφαντή, ορίστε. Όχι, όχι, όχι άλλο. Όχι άλλο. Έτσι όπως θέλουμε εσείς. Όχι άλλο, παρακαλώ. Όχι άλλο, είναι σοβαρό και πρέπει να... Τοποθετηθήκατε, κύριε. Όχι, δεν τοποθετήθηκα. Δεν τοποθετήθηκα καθόλου. Εγώ θέλω να κάνω μια δήλωση. Ορίστε, μισό λεπτό, κύριε Αλεφαντή, ορίστε, κάντε μια δήλωση. Μια δήλωση. Κύριε Αλεφαντή, κανένας μα κανένας από εμάς δεν είναι αντίθετος προς την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Έτσι. Μην μιλάτε μεταξύ σας. Διαδικαστικά όμως πρέπει να φέρετε το θέμα ότι εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνουμε και αποφασίζουμε την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου, έτσι. Χωρίς όρθιο. Ποια το παίρνω. Μα φαίνεται 25 χρόνια. Από πού φαίνεται τα 25 χρόνια και θα κάνει μια δήλωση. Αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Μας φαίνεται να αποφασίσουμε. Αν κύριε Γουργούλη το έχετε πει. Όχι, κάνω δήλωση. Το έχετε πει. Κάνω δήλωση. Ότι αυτή τη στιγμή έρχεται σαν θέμα να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο για 25 χρόνια μια μίσθωση ενός ακινήτου χωρίς μια οικονομοτεχνική μελέτη. Να δούμε από πού προκύπτει τα 25 ευρώ και γιατί να μην είναι 15 και γιατί να μην είναι 18. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να το φέρετε και να ληφθεί από αυτό. Δεν είπατε τίποτα καινούριο, κύριε Γουργούλη. Όχι άλλος. Ο κύριος Βλάχος μόνο έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Δεν θα μιλάμε. Είπατε τις θέσεις σας, σας άκουσα, ο κύριος Βλάχος και προχωράμε. Ορίστε, κύριε Βλάχο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς, και θα βέβαια λίγο καθυστερημένο και συγγνώμη γι' αυτό, ποια ακριβώς είναι η διαδικασία. Περιμένω να τοποθετηθεί ο κύριος Αντιδήμαρχος και να τοποθετηθούμε και εμείς πώς πιστεύουμε και πώς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει αυτό. Διότι τώρα τι γίνεται. Διαδικαστικά ακούγονται οι μη τοποθετήσεις έως τοποθετήσεις. Επί της ουσίας δεν μπαίνουμε και δεν ξέρω αν είναι να προσθέσει έξω από το κείμενο που πήραμε κάτω ο κ. Σταδημάτου. Αν είναι να μας το πει, να μας το πει, να ολοκληρώσει την εισήγησή του. Διαδικαστικά το κάνω σαν πρώτος αυτό. Και να πάρουμε το λόγο να πούμε την άποψή μας στο πώς βλέπουμε να γίνεται μια αξιοποίηση ενός ενός. Λοιπόν, εντάξει, παρακαλώ. Λοιπόν, ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Θα τοποθετηθεί ο κ. Αλεφαντής. Θα τα πει όλα με κάθε λεπτομέρεια. Θα γίνουν ερωτήσεις, θα γίνουν τοποθετήσεις και από εκεί και πέρα. Θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ, ορίστε κύριε Λεφαντή, έχετε το λόγο. Κύριε Λεφαντή, έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορεί να μην διακόπτει κανένα. Το ελόγω ακίνητο. Σας παρακαλώ. Το ελόγω ακίνητο αποτελείται από οικόπεδο επιφανείας 372,9 μέτρων και κτίριο που ανεγέρθηκε περίπου το έτος 1920 αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και άλλα όρθια. Διαμορφωμένα σήμερα σε 5 καταστήματα. Η επιφάνεια της ανοδομής είναι συνολικά περίπου 770 μέτρα, ενώ η επιφάνεια του υπογείου είναι περίπου 50. Το ακίνητο έχει υπόλοιπο συντελεστή δόμηση 446,9 μέτρα, περίπου λαμβανωμένο υπόψη του βαδού του ισόγειου και του άλλα όρθια, όχι του υπογείου. Όσον αφορά τώρα εδώ, έχω να προσθέσω ότι το ακίνητο είναι γκρεμισμένο, κύριε. Αυτό κρατιέται, δεν ξέρω πώς κρατιέται. Είναι ετοιμόρροφο, με συγχωρείτε κύριε Βλάχο. Είναι μισογκρεμισμένο και το υπόλοιπο είναι ετοιμόρροφο. Ανά πάσα στιγμή αυτό το πράγμα θα πέσει και θα σκοτώσει ανθρώπους. Και θα βρεθεί ο Δήμος σε πολύ άσχημη θέση. Όταν πήγα δε να το επισκεφτώ για να δω περί τίνος πρόκειται, μαζεύτηκε η γειτονιά και μου βάλανε τις φωνές, διότι εκεί πέρα έχει γίνει άνδρο τοξικομανών και άλλων παραβατικών στοιχείων που επιβαρύνει πάρα πολύ την περιοχή. Λοιπόν, το κτίριο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο. Επειδή το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 349-17-85, τεύχος Δέλτα, θα πρέπει βάσει του νόμου για τα διατηρηταία υποχρεωτικά
πρέπει να αναστηλωθεί και να συντηρηθεί. Υπόκειται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 704-74 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του εμπορικού τριγώνου του ρημοτομικού σχεδίου. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από τυχοποιία πέτρα, στέγη από κεραμίδια και μεσοπάτωμα από ξύλο. Έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό της 7ης Νοεμβρίου του 1999 και έχει χαρακτηριστεί ως επιδεκτικό επισκευής. Σήμερα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Είναι εγκαταλειμμένο εδώ και πολλά χρόνια, με στέγη κατεστραμμένη, οροφές υποκατάρρευση και είναι γεμάτο με μπάζα, σκουπίδια και ακαθαρσίες. Αυτά που σας έλεγα πριν. Συνεπώς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο τόσο από κτηριακής πλευράς όσο και από πλευράς δημόσιας υγιεινής. Ο κύριος Κρητικίδης, φαντάζομαι, έχει άποψη επί του θέματος. Από εμπορικής πλευράς το ακίνητο βρίσκεται σε πολύ καλή θέση με εμπορικότητα, έχει το πλεονέκτημα της μεγάλης προσόψεως επί της οδού Ερμού και άμεση εξυπηρέτηση από συγκοινωνίες. Για την αποκατάσταση και αναγέννηση του κτηρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, ΣΟΕ, Σώμα Ορθωτών Επιθεωρητών, έτσι, τεχνική εκτιμήτων, με συγχωρείτε, και ιδιώτες, το κόστος ανέρχεται στο ποσό περίπου του 1,5 εκατομμυρίου. Η αγοραία αξία του κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2012 ανήρχε το περίπου στο ποσό του 1.900.000 σύμφωνα με εκτίμηση του ΣΟΕ. Αναφορικά με την αξιοποίηση του ακινήτου με μακροχρόνια μίσθωση, ενδεικτικά αναφερόμαστε στην με αριθμόν ΦΥ ΤΑΔΕ έκθεση εκτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, σύμφωνα με την οποία προτείνεται ως βέλτιστη λύση η εκμίσθωση του ακινήτου με τον όρο της επέκτασης, αποκατάστασης και ανακαίνησής του από τον εκμισθωτή, από τον μισθωτή, με επιμέλεια και δαπάνες του, υπό την παραδοχή της εκμίσθωσης για χρονική διάρκεια 25 ετών. Δηλαδή, ζητήσαμε έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, την οποία την έχουμε στα χέρια μας και η οποία είναι στη διάθεσή σας να τη διαβάσετε και να τη μελετήσετε, όμως δεν μπορώ να την παραδώσω σε έναν έναν για λόγους που αντιλαμβάνεστε όλοι. Δεν υπάρχει κρυφό. Δεν είναι κρυφή, θα σας τη δώσω να τη διαβάσετε όλοι, να τη μελετήσετε για όσο θέλετε, κύριε Γουργούλη. Έγραφο, ωραία. Μην κάνετε διάλογο, κύριε Γουργούλη. Η εκμίσθωση του ακινήτου θα γίνει με την κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία και οι όροι διακήρυξης θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή ως καθήλυνα αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του νόμου 3852 του 10. Ερχόμαστε σε αυτό που λέγατε, κύριε Γιαναγόπουλε. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση με την οποία α. Να εγκρίνει καταρχήν την εκμίσθωση του ανωτέρου ακινήτου στα πλαίσια της αξιοποίησης ακίνησης περιουσίας του για χρονικό διάστημα 25 ετών με διαδικασία δημοσίου διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του νόμου 3463 του 06 και του Προεδρικού Διατάγματος 270 του 81 και τις κρίσεις που πολεοδομικά είναι επιτρεπτές. Β. Να δημοσιευτεί η οικία διακήρυξη κατά νόμο και λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου σε μία ημερήσια επιμέλεια των Αθηνών. Τι διαφορετικό ζητάγαμε πριν από την προηγούμενη φορά? Πολλά διαφορετικά. Θα τα πείτε εσείς. Λοιπόν, η αρχική των παρατάξεων καταρχάς. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ερωτήσεις, υπάρχουν ερωτήσεις? Λοιπόν, έχει ο κύριος Κυσιώτης. Ορίστε, κύριε Κυσιώτης. Ερωτήσεις, μάλιστα. Ο κύριος Παναγόπουλος. Ο κύριος Γουργούλης. Ο κύριος Βλάκος, ο κύριος Σιδέρης, η κυρία Δημητρίου, ο κύριος Κρητικίδης, για ερωτήσεις μιλάμε, έτσι, και ο κύριος Αλεξόπουλος. Μην έγραφε, κύριε Βλάκος. Ποιον? Και ο κύριος Γαβράς. Καλά, όταν έρθει η ώρα θα μας πει. Λοιπόν, ο κύριος Κυσιώτης, ερώτηση. Καταρχά θέλω να γνωρίζω από ποιο φορέα είναι διατηρητέο. Από το ΕΠΕΜΟΔΕ, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πολιτισμού είναι. Δύσκολο για πολιτισμού.
Και το είπε ο Χοντρέη. Όχι, έτσι δεν απαντήσε, παρακαλώ. Σημειώστε. Κοιτάξτε το αυτό και θα το πω μετά. Γιατί το είπε ο Χοντρέη, χαρακτηρίζει τι προσώψει. Ενώ το πολιτισμό χαρακτηρίζει το σύνολο του κτηρίου και το εσωτερικό του, γιατί το είχε. Αυτό είπε ο Χοντρέη. Συνάδελφοι, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν μπορούμε να σα παρακολουθήσουμε. Παρακαλώ, έτσι δεν γίνεται. Να σας πω, υπάρχει πρακτικό θέμα. Πρώτον, δεν ακούμε όλα. Δεύτερον, δεν καταγράφεται η απάντηση στα πρακτικά. Υπάρχει μια διαδικασία. Θα γίνουν όλες οι ερωτήσεις και μετά ο κύριος Αντεδίδης θα απαντήσει. Λοιπόν, το λόγο έχει και ερωτήσει ο κύριος Κυζιώτης. Το δεύτερο, το προορίζει το θέμα ότι είχε ασχοληθεί αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποκριθεί και επιτροπέ, είχαν ασχοληθεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και παρατάξει κατά καιρού. Έτσι, αν δεν έχει πάρθει υπόψη, η συνολική εκτίμηση που είχαν κάνει, γιατί είχαν δώσει και πιθανέ λύσει. Πού υπάρχει αυτό και αν το γνωρίζετε δηλαδή. Λέει εδώ, αναφέρεται στην τρίτη παρόμοια προ το τέλο, αν πέφτει στη λύση, προτείνεται η εκμίσθωση. Ποιε άλλε λύσει είναι αυτές που απορριφθήκαν ή που υπάρχουν στη σκέψη και τις ταθμίσαμε κλπ. Τρίτον, τα ποσά πώς βγήκανε. Δηλαδή η αγοραία αξία του το μήνα Σεπτέμβριο του 12, που είναι και πρόσφατα κιόλας, 9.900 από πού βγήκε. Ποιος είναι ο εκτιμητής που το έκανε, όπως και το κόστος για την κατασκευή. Από πού βγήκε αυτό, κατά προσέγγιση. Και υπάρχει μελέτη, ας πούμε, θέλει μελέτη αυτό. Λοιπόν, και τα 25 χρόνια επίσης που σοβιώνουν, γιατί αυτό είναι το δεύτερο, η αλλαγή που έχετε κάνει, εκτός από τα περισσότερα στοιχεία, έτσι, είναι και η δημοσίευση μέσα στην εφημερίδα, βέβαια, το Β' στο προβλέπει ο νόμος που μετάστηκα, και τα 25 χρόνια που σωστά ρωτήθηκε, γιατί όχι 5 ή 55, ξέρω εγώ, και 25, αυτή είναι η έννοια. Ο κύριος Κουβόπουλος. Ο κύριος Παναγόπουλος. Τυπικά καταρχήν θέλω να ρωτήσω τι είπα να πει στην τρίτη πριν από το τέλος παράγραφο υπό τον όρο επέκτασης. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, παρακαλώ τον κύριο συνάδελφο που έχει μελετήσει περισσότερο να πει τι είπα να πει επέκταση. Ένα δεύτερο. Με την εκμίσθωση του ακινήτου με τον όρο επέκταση. Καταλαβαίνω ότι πάνε επί επέκταση σε αυτό. Το δεύτερο, μου κάνει εντύπωση πως ο ενδιαφερόμενος τυχόν, και αν είναι αυτό θα το αναπτύξω και μετά, αν υπάρχει έτσι μια καταρχήν άποψη και τη ρωτώ, πάω να χαλάσω 1,5 εκατομμύριο για να το διορθώσω και η αξία του κάνει 1,900. Πώς δεν προτείνω να το αγοράσει, πώς δεν προτείνει εκείνος δικαιωμάτου να το αγοράσει ή πώς εμείς δεχόμαστε αυτή τη μικρή διαφορά μεταξύ κόστους συντήρησης και αγοραίας αξίας. Και ένα τρίτο θέμα. Φαίνεται να υπάρχει ένα κενό το οποίο μπορούμε να το λύσουμε απόψε και να μην σταθούμε τόσο πολύ στον τίτλο του θέματος. Θέλουμε απόψε να πάρουμε απόφαση, όπως λέει το άλλο, στο τελευταίο παράγραφο της συζήτησης, την εκμίσθωση του ανωτέρου ακινήτου στα πλαίσια της αξιοποίησης. Κύριε συνάδελφε, εισηγήστε μια βοήθεια ζητώ. Έτσι όπως φαίνεται ότι τα πλαίσια της αξιοποίησης ή έχουν ως αποκλειστική μας απόφαση την εκμίσθωση ή έχουν και κάτι άλλο το οποίο δεν το βλέπω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γουργούλης. Γεγονός είναι ότι έχω καλυφθεί και εγώ από τις περισσότερες ερωτήσεις. Είναι σημαντικό, κύριε Αλεφαντή, με την αρμοδιότητα αντιδημάρχου, δημάρχου, δεν ξέρω πώς εισάγεται το θέμα, γιατί ο Δήμαρχος πρέπει να το εισάγει το θέμα της οικονομικής. Με το θέμα μας έχετε φέρει. Είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να υποθούν. Γιατί μέσα από μια διαδικασία υπάρχει και η διαφάνεια και η σωστή κατάληξη σε όφελος του Δήμου. Αν δεν υπάρχουν μελέτες οικονομοτεχνικές, αν υπάρχουν, να μας τις φέρετε και άμεσα, γιατί τίποτα δεν είναι κρυφό στο Δημοτικό Συμβούλιο που πρέπει να το έχετε στο γραφείο σας και να έχω εγώ ή ο Β' Δημοτικό Συμβούλιο να τις δει. Αυτά είναι
κάποια στοιχεία που πρέπει να είναι φανερά στο τραπέζι, ώστε να τα έχουμε για να μπορούμε σε κάποια στιγμή να εκτιμήσουμε και να ψηφίσουμε κατά κρίση. Τα σώμα ορκωτών δεν λέει πουθενά. Ναι, θα το φέρω. Δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να σώσουμε το σύστημα. Από πού προκύπτει ότι το σώμα ορκωτών εκτιμητών είπε ότι θα εκτιμηθεί και το σπίτι. Από ό,τι γνωρίζω, το σώμα εκτιμητών αναλύει πόσο κοστίζει ή πόσο αντικειμενικά είναι η αξία ενός κτηρίου. Αυτό, τίποτα. Ούτε πόσο θα το μισθώσει, ούτε πόσο θα το, θα το διαχειριστεί ο κάθε φορέα. Και σημαντικό είναι για μένα από πού προκύπτει η 25ετία μίσθωση. Από ποια οικονομοτεχνική μελέτη προκύπτει η 25ετή μίσθωση, το γίνει να κάνει και την απόσβεσή του, να έχει και το κέντρο. Αυτά τα στοιχεία τα θέλουμε σήμερα στο τραπέζι. Ο κύριος Βλάχος.